Το Τριώδιο και η Μεγάλη Σαρακοστή είναι κατεξοχήν, δεν σημαίνει ότι είναι μόνον αυτή. Περίοδος της μετανοίας. Και όταν μιλάμε για μετάνοια, η πραγματική μετάνοια του ανθρώπου προϋποθέτει, οι πατέρες έτσι τα τοποθετούν, προϋποθέτει επίγνωση της ουσίας της αμαρτίας μας. Οι πατέρες, οι αγιότατοι και ευφυέστατοι πατέρες, αποκλείουν από τον άνθρωπο μόνος του με τις δυνάμεις του να εξιχνιάσει την άβυσσον της αμαρτίας. Αποκλείεται. Ένα παράδειγμα, φέρουν πολλά παραδείγματα, αλλά για μας ένα παράδειγμα, και θυμάμαι το έλεγε ο Γεροπορφύριος πάντα, που συνηθίζουμε να λέμε που ήταν της Δευτέρας Δημοτικού. Το ότι το ψώνιον της αμαρτίας μας είναι ο θάνατος, εμείς δεν έχουμε την δυνατότητα επιγνώσεως αντιστοίχου εμπειρίας του θανάτου. Δηλαδή, για να αισθανθώ την αμαρτία μου και να την ομολογήσω, πρέπει προηγουμένως να έχω αισθανθεί ότι είμαι πεθαμένος. Πεθαμένος θα πει μη δυνάμενος να κάνω το παραμικρό. Τι μπορεί να κάνει ένας πεθαμένος? Τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Και γι' αυτό λέμε ωραία, λέμε, δεν λέμε στο δεύτε τελευταίων ασπασμών, δόμεν αδελφοί το θανόντι ευχαριστούντες Θεό. Ευτυχώς που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, θα ξεσηκωνότανε και θα γινότανε χαμός. Σου πήγε, κάτσε ρε, μου πήρε ο άνθρωπος, ο Θεός τον άνθρωπό μου και μου λες να τον ευχαριστήσω και από πάνω. Ευχαριστούντες Θεό. Δηλαδή είναι η στιγμή που προσφέρεται ο άνθρωπος καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ως ευχαριστία εις τον Θεόν εν Χριστώ Ιησού, αποκορύφωμα της οποίας είναι η ώρα αυτή της αναχωρήσεώς μας, η οποία για μας έχει γίνει τρομοκρατία πάλι. Όχι, χτυπάμε ξύλα, ξέρω εγώ και τι δεν χτυπάμε και το τι αναβάλουμε και τα λοιπά. Όλα αυτά που είναι περασμένα πρέπει ποιμαντικώς να βοηθηθούμε, θα έλεγα ενημέρωση. Δεν είναι ενημέρωση, είναι μια προσπάθεια που ούτε σημαίνει ότι επειδή θα τα ακούσουμε ότι τα αποδεχόμεθα. Αλλά έχει, από εκεί και πέρα ο Θεός επενεργεί στον κάθε έναν από μας και εργάζεται έως άρτη, μας λέγει ο Κύριος. Καγό εργάζομαι και ο πατήρ μου εργάζεται. Και δεν ξέρω στην περίπτωση αυτή εάν τελικώς, αυτά είναι τα βασικά αμαρτήματα τα οποία δεν ξέρω ποτέ αν τα έχουμε πει στον πνευματικό. Αν αισθανόμαστε την ανάγκη να τα πούμε. Ποιος από εμάς αισθάνεται ότι μέσα σε μια τέτοια κοινωνία ότι εργάζεται ο πατήρ και ο Υιός στην ψυχή του κάθε ανθρώπου? Ποιο ανθρώπου θα σου πει, δεν βλέπεις τι γίνεται. Αν εργαζότανε, αν δεν εργαζότανε και δεν μας είχε συχαθεί ο Θεός, αυτά δεν είναι, λένε τα συνθήματα. Τα συνθήματα που γράφουν. Μας βαρέθηκε ο Θεός, μας συχάθηκε ο Θεός, έρχεται η οργή του Θεού μέσα και σε καλεί αυτόν που είναι οργισμένος εναντίον του, τον υποβαθμίζεις και στην περίπτωση όχι την ανθρώπινη μόνον, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι μη οργιζόμενοι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, οπότε η αντίληψη που έχουμε προσπαθούντες να ερμηνεύσουμε τα ανερμήνευτα δεν μας βοηθεί πνευματικώς. Έχουμε πει και άλλη φορά και θέλει πολλή εξήγηση και θέλει πολύ φλέγμα, πολύ υπομονή, πολύ επιοίκεια. Η αμαρτία είναι ανερμήνευτη για τον άνθρωπο. Είναι άβυσσος. Γιατί δεν έχει επίγνωση του θανάτου. Δηλαδή, με την έννοια τη θεωρητική που λέμε εμείς, του ότι ο άνθρωπος χωρίζεται από το Θεό που είναι η πηγή της ζωής. Καταλάβατε? Και εφόσον λένε οι πατέρες, λέει αμαρτάνομαι εναντίον του Θεού. Ναι,
Γιατί αμαρτάνουμε? Και απαντάνε, δεν ξέρουμε. Ποιος ξέρει γιατί αμαρτάνει? Βέβαια θα λέγαμε θεωρητικός και επί τη βάση του αποκεκαλυμένου λόγου, η προσπάθεια του ανθρώπου να παραμερίσει τον Θεόν και στη θέση του να θεοποιήσει τον εαυτόν του. Όχι να τον θεώσει κατά χάριν, αλλά να τον θεοποιήσει. Το περίεργο είναι ότι αμαρτάνοντας, για να ανυψωθεί ο άνθρωπος στο επίπεδο του Θεού, θεοποιώντας τον εαυτόν του, την ώρα που νομίζει ότι κατορθώνει κάτι τέτοιο, στην πραγματικότητα συναντάει την αυτοκαταστροφή του, το θάνατο. Γι' αυτό δεν είναι δυνατόν, επειδή συντρίβεται ο εγωισμός μας με την ίδια την αμαρτία, η ίδια η αμαρτία που είναι αυτή, οι πατέρες την ονομάζουν την αμαρτία αυτότητα, αυτότης. Το λέω επίτηδες, βέβαια δεν ανταποκρίνεται πλήρως. Αυτότης είναι η φιλαυτία. Το αυτότης είναι ο αυτισμός του ανθρώπου. Έκφραση του οποίου είναι τα αυτιστικά παιδιά. Κέντρων γύρω από το εγώ σε βαρύτατη μορφή, που γνωρίζουμε το τι υποφέρουν άνθρωποι που έχουν τέτοιες περιπτώσεις. Αυτός είναι ο αυτισμός, φιλαυτία. Δηλαδή πλήρες αναποδογύρισμα της καταφύσιν πορείας και αναπτύξεως του ανθρώπου. Δεν ξέρουμε λοιπόν γιατί αμαρτάνουμε. Και λένε οι πατέρες κάτι άλλο περίεργο, το οποίο να δείτε ότι δεν είναι εύκολο να το αποδεχθούμε ευκόλως. Είναι το ίδιο, λέει, όταν ρωτάμε, μας αγαπάει ο Θεός? Και η απάντησή μας, βεβαίως μας αγαπάει. Γιατί μας αγαπάει ο Θεός? Η απάντηση των πατέρων είναι, δεν ξέρω γιατί με αγαπάει. Όποιον από εμάς υπεβάλλεται αυτή η ερώτηση, αμέσως θα δίναμε απάντηση. Ας πούμε μια απάντηση, βεβαίως με αγαπάει ο Θεός. Γιατί με αγαπάει ο Θεός? Για να με σώσει. Δηλαδή η αγάπη, που είναι ο τρόπος που υπάρχει ο Τριαδικός Θεός και η πηγή της εκ του μηδενός δημιουργίας των πάντων, η αγάπη αυτή υποβαθμίζεται σε μέσον για να επιτευχθεί κάτι άλλο που είναι η σωτηρία, που υποτίθεται ότι είναι ανώτερον της αγάπης. Και αυτό οι πατέρες το αποκλείουν. Και αυτό λένε, τι ανόητο. Λένε οι πατέρες, δεν σε αγαπώ για να σε σώσω, αλλά επειδή σε αγαπώ, ήδη είσαι σωσμένος. Αλλά ξέρετε, θα έλεγα έννοιες, δεν είναι έννοιες αυτές, είναι αλήθειες. Αλήθειες. Και προχτές κοίταζα, θα μου πείτε ψηλά γράμματα, γιατί μας τα λες και μας βασανίζεις. Διάβαζα προχτές στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, επειδή είπαμε ότι είναι αλήθειες. Άνθρωποι φωτισμένοι, 7ος αιώνας, τα έλεγε και τα έγραφε σε ένα επίπεδο το οποίο υποτίθεται ότι δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένο όσο είμαστε εμείς, το πούμε έτσι. Και έλεγε ότι η αλήθεια, που είναι πάντα ενυπόστατη θα πει προσωπική, η αλήθεια πάντοτε αποκαλύπτεται μέσα από ένα πρόσωπο. Και παρόλο που η αλήθεια αυτή, εγώ είμαι η αλήθεια, που αποκαλύπτεται στο πρόσωπο του Χριστού, όμως λέει, εξακολουθεί να παραμένει η αλήθεια αυτή ένα εσχατολογικό γεγονός. Δηλαδή, ένα γεγονός που θα αποκαλυφθεί στον μέλλοντα αιώνα και επομένως νυν δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί. Γι' αυτό ο Κύριος, λέει ο Μάξιμος, γι' αυτό ο Κύριος περιέκρυπτε την μεσιανική του ιδιότητα. Θαυματουργούσε και έλεγε, είπαγε, μηδενή, είπες, τίποτα, τίποτα.
Εκείνος ήξερε ότι θα τα πούνε και στους μαθητάς και σε όλους. Ήλθε και εσαρκώθη ο Θεός Λόγος και η σάρκωση, αντί να αποκαλύψει την θεότητά του, την συνεκάλυψε. Συνεκάλυψε. Πλήρης δε συγκάλυψης της θεότητός του είναι το εκούσιον πάθος, που είναι και πώς να πούμε το σάλτο μορτάλε του καθενός από μας. Να μπορέσει κανείς, όπως λέγει ο Παύλος στους Κορινθίους, να δει μέσα από τη μορία του Σταυρού και το σκάνδαλο του Σταυρού, να δει την παρουσία του Θεού, του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος εν το μέσο ημών. Να σταματήσω, γιατί βέβαια είναι, υπάρχει κίνδυνος, παρόλο που αυτά κατά τη γνώμη μου ίσως είναι λανθασμένη, να είναι βοηθητικά. Κοιτάξτε, οι πατέρες το λένε καθαρά, άλλη μπουνιά δηλαδή μας δίνουν. Αφού δεν μπορούμε εμείς να προσεγγίσουμε την άβυσσον της αμαρτίας, ο μόνος που μπορεί να μας πει τι είναι αμαρτία είναι ο αναμάρτητος Θεός. Και θα πούμε εμείς, τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, αφού ο αναμάρτητος δεν έχει καμιά σχέση με την αμαρτία. Αυτός θα μας πει τι είναι η αμαρτία. Ο μόνος που μπόρεσε να ζήσει μέσα του την άβυσσον του θανάτου, του εκουσίου θανάτου, ήταν ο Χριστός. Και γι' αυτό μας αποκαλύπτει την ουσία της αμαρτίας, και εμείς χρειαζόμεθα αυτή την περίοδο να μην προβάλλουμε τις δικές μας ερμηνείες περί αμαρτίας, διότι θα έχουμε συνέπεια, όπως και έχουμε συνέπεια. Παρόλη την καλή μας διάθεση, η μετάνοιά μας να μην είναι σωστή, να μπερδεύεται άσχημα. Μετάνοια να μπερδεύεται με τη μεταμέλεια. Το ότι δεν αισθανόμεθα τεθανατωμένον τον εαυτό μας από την αμαρτία φαίνεται από το ότι εξακολουθούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας. Λέμε, ναι μεν αμαρτωλός Κύριε, αλλά, υπάρχει ένα αλλά μεγάλο, αλλά μη βιάζεσαι, σιγά σιγά, είμαι αμαρτωλός, θα στο διορθώσω, και στηριζόμενος στις δυνάμεις τις δικές μου πάω κατά κάποιο τρόπο να αποκαταστήσω τον εαυτό μου στην θέση του προ της αμαρτίας, και αυτός είναι δαιμονισμός. Δαιμονισμός. Πραγματικά. Γι' αυτό λοιπόν οι πατέρες μας λένε, μη βιάζεστε να ερμηνεύσετε νομικά, δικανικά την αμαρτία. Βέβαια οι πατέρες οι δικοί μας, από τους αποστολικούς πατέρες, ποτέ δεν επιχείρησαν κάτι τέτοιο. Ίσως χρησιμοποίησαν ορισμένα σχήματα επηρεασμένοι και από την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά εκεί που η νομική αντίληψη της αμαρτίας κορυφώθηκε ήταν με τον Ιερό Αυγουστίνο, ο οποίος από καλή διάθεση, επειδή είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ στο χώρο της αμαρτίας και των αιρέσεων, φοβερός μανιχαϊστής, θέλησε κατά κάποιο τρόπο, βέβαια θα το πω μόνο εγώ, αλλά είναι δύσκολο, ένα έργο του το οποίο είναι το κράτος του Θεού, Civitate Dei, και εκεί δείχνει πως είναι δυνατόν επί της γης να θεμελιωθεί το κράτος του Θεού, και από εκεί ξεκινάει η θεμελίωση και η μεταλλαγή του Επισκόπου Ρώμης εις εκπρόσωπον του Αποστόλου Πέτρου και σε Πάπα και Κριτή της Οικουμένης. Από εκεί στηρίζεται, γιατί ο Αυγουστίνος ήταν τον 4ο αιώνα, μέχρι και τα τέλη του 6ου και 7ου αιώνος, παραδείγματος χάρη στο σύμβολο της πίστεως, δεν υπήρχε φιλιόκβε. Μετά άρχισαν όλα αυτά τα πράγματα, διότι είδαν ότι βολευόμαστε μέσα στην Ιεραποστολή να εγκαθιδρύσουμε το κράτος του Θεού επί της γης,
αποκτώντας συγχρόνως ο επίσκοπος Ρώμης κοσμικότατη εξουσία, την οποία μέχρι σήμερα είναι αδύνατον να αποχωριστεί, γιατί άμα την αποχωριστεί ξεγυμνώνεται εξ ολοκλήρου μέσα, και ο Θεός από εκεί και πέρα να βάλει το χέρι του. Επομένως, η εντολή που έδωσε ο Θεός στους πρωτόπλαστους να μην φάνε από το δέντρο του γνώστην καλών και πονηρών δεν έχει νομικό χαρακτήρα. Δεν είναι σαν αυτό που λέμε στο παιδάκι, μην το κάνεις αυτό, και από πείσμα και αντίδραση το κάνει. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Θυμάμαι τα παιδιά που πάντοτε ρωτούσαν, γιατί εμείς δεν είμαστε παιδιά, τι είμαστε? Μήπως δηλαδή εμείς δεν έχουμε την ίδια ερώτηση, που λέγαν, Κύριε, για πέστε μας, όταν έδινε ο Θεός την εντολή στους πρωτόπλαστους, ήξερε που οι πρωτόπλαστοι θα την παραβούν? Βεβαίως την ήξερε. Τότε γιατί την έδωσε? Και από τότε, μιλάμε για χρόνια πολλά που υπήρχαν, με έβλεπαν που έπαιρνα, γιατί είναι σοβαρή, είναι τρομερό ερώτημα, και έλεγα, κοιτάξτε γιατί την έδωσε. Δεν έχετε πάρει είδηση ότι ο Θεός είναι μέγας σαδιστής? Για να χαρεί. Οπότε το παιδί αντιδρά, δεν μπορεί να είναι αυτό, αποκλείεται. Και ψάχναμε κατόπιν συζητώντας ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πολλοί, επιτρέψτε μου να πω, άμα τα παίρνετε και τα θεωρείτε σβήστετα αυτά, δεν θέλουμε να εκθέσουμε κανέναν, πολλοί εκ των θρησκευομένων κύκλων επεκτείνουμε το ερώτημα αυτό στην όλη δημιουργία μας από το Θεό, και λέμε, ήξερε ο Θεός ότι θα αμαρτήσουμε, τι ήθελε και μας δημιουργούσε? Οπότε αυτό σημαίνει πλήρη άρνηση της δημιουργικής δυνάμεως του Θεού, που δεν είναι η δύναμης έξωθεν, αλλά είναι ο εσωτερικός τρόπος της τριαδικής υπάρξεως, που είναι το μυστήριο της αγάπης. Άρνηση. Και αυτό το οποίο θα θέλαμε από το Θεό να κάνει και δεν το κάνει ο Θεός, και τον έχουμε μανία γιατί δεν το κάνει, το συνεχίζουμε και το κάνουμε εμείς. Γι' αυτό αρνούμαστε να δημιουργήσουμε νέες υπάρξεις στον κόσμο. Και όλα τα άλλα που λέμε είναι τρίτρα και, πώς το λένε, και τέταρτα. Σου λέει, θα φέρω δυστυχισμένη ύπαρξη στον κόσμο? Ποτέ. Μέσα. Διότι αν λέγαμε ότι είναι οικονομικό το θέμα, τότε εκείνοι που έπρεπε να έχουν περισσότερα παιδιά ήταν οι πλούσιοι, οι οποίοι δεν θα είχαν πρόβλημα να μεγαλώσουν και 5 και 6 και 8 και 10 παιδιά. Καταλάβατε? Εδώ είναι η αυτοκαταστροφή. Θεοποιηθείς ο άνθρωπος, σου λέει, δεν το έκανες εσύ, κάτσε να το κάνω εγώ. Καταλάβατε πού πηγαίνουν τα θέματα? Βέβαια μας στενοχωρούν, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, και η ελπίδα μας είναι ότι την αναμένουμε να αποκαλυφθεί πλήρως στον έσχατο χρόνο, που λέει ο Άγιος Μάξιμος. Νομίζω κάτι είπα και το ξέχασα, τώρα το ξαναθυμήθηκα. Λέει ο Άγιος Μάξιμος, μια πρόταση, αλλά πρόταση. Λέει, δεν θυμάμαι τη λέξη, για την Παλαιά Διαθήκη, τα όσα μας παρουσιάζει η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα είδος φάσματος μη δυναμένου, δεν λέει αυτή τη λέξη, μη δυναμένου σκιά. Ευχαριστώ πολύ. Λέει, σκιά τα της Παλαιάς Διαθήκης, εικόν τα της Καινής Διαθήκης. Μέντιγε εν εικόνη διαπορεύεται άνθρωπος. Αλήθεια ή των μελώντων κατάστασης. Γι' αυτό και λέει ο Παύλος στους Κολοσσαείς, όταν ο Χριστός φανερωθεί η ζωή ημών, τότε και εμείς φανερωθήσεστε εν δόξη. Δηλαδή, αυτό που λέμε και είναι γεγονός, ότι έχουμε δημιουργηθεί κατ' εικόνα Θεού, θα αποκαλυφθεί στον έσχατο χρόνο. Και αυτό κάνει το σημερινό Ευαγγέλιο. Δεν τρομοκρατεί το Ευαγγέλιο, παρά σε αναποδογυρίζει.
και σου λέει ενί των ελαχίστων αδελφών μου, που ελάχιστος είναι αυτός που τον απορρίπτουμε και τον καταδικάζουμε και τον θανατώνουμε, αυτά που βλέπουμε όλα, και δικάζομαι, αύριο αρχίζουν και δίκες και οτιδήποτε και εξανιστάμεθα γιατί γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Έρχεται ο Χριστός και μας ανατρέπει και λέει κοίταξε να δεις, αυτόν που απορρίπτεις εσύ έχει υπόψη ότι μπορώ να αποκαλυφθώ στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου, που όταν εσύ τον φροντίσεις είναι σαν να φροντίζεις εμένα. Εφόσον επιείσατε ενί των αδελφών μου των ελαχίστων, εμεί επιείσατε. Δεν είναι μια καλή πράξη που κάνει ο άνθρωπος. Απόδειξης ότι οι άνθρωποι που έκαναν την καλή πράξη δεν είχαν την αίσθηση αυτή. Λέει, κύριε, μα τι λες, εμείς κάναμε τέτοιο πράγμα? Δεν είχαν καμιά αίσθηση. Και αυτό είναι ευαγγελικό, που λέει ότι μη γνώτω η δεξιά σου τι πει η αριστερά σου. Μη βλέπετε εμείς που λέμε, θα στο πω μυστικό και δεν το λέω για να το κάνεις βούκινο στον άλλον. Αυτό είναι ένδειξη ότι αισθάνομαι την ανάγκη εγώ να παρουσιάσω τον εαυτόν μου, επειδή το περιεχόμενό του το αγνώω, δεν το ξέρω. Τέλος πάντων, πιο γρήγορα πρέπει να το πάω, γιατί βλέπω ότι αφηνιάζει το ρολόι. Λοιπόν, δεν έχουμε δικανική αντίληψη της αμαρτίας, δεν έχουμε ηθική αντίληψη της αμαρτίας. Δεν ξέρω, σας λέω, μακάρι να είναι λάθη αυτά όλα. Οι περισσότεροι όταν μιλάμε για το προπατορικό αμάρτημα εννοούμε τη σχέση που απέκτησε ο Αδάμ με την Εύα. Και όταν γίνεται και το μυστήριο του γάμου, που είναι εντελώς απίμαντος ο κόσμος, και λέει και έσονται γάρφισίνι δύο η σάρκα μία, έχουμε και τα χαμόγελα και τα λοιπά, χωρίς να ξέρει κανείς τι θα πει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό ακριβώς η ηθικοποίηση της αμαρτίας δεν μας βοηθεί να αισθανθούμε την άβυσον και επομένως να προστρέξουμε στην χάρη του Θεού για να μπορέσουμε να την υπερβούμε. Και γι' αυτό ο καθένας μας νομίζει ότι περιορίζοντας τις κακές πράξεις που κάνει, για λογισμούς πολλές φορές δεν γίνεται λόγος, και επομένως εάν δεν γίνεται λόγος σημαίνει ότι ήδη εγώ ο θρησκευόμενος αρνούμε την επί του όρους ομιλία του Κυρίου, την αρνούμε. Ας λέμε τώρα αυτά που διαβάσουμε το Ευαγγέλιο για να κάνουμε και κύκλο Αγίας Γραφής, για να πάρουμε διδάγματα. Το αρνούμε, διότι επί του όρους ομιλία μετέφερε την σοβαρότητα της αμαρτίας από την εξωτερική πράξη, τη μετέφερε τάκ, στο εσωτερικό του ανθρώπου. Ερέθη της αρχαίης, ου φωνεύσεις. Εγώ δε λέγω ημίν πας ο οργιζόμενος το αδελφό αυτού, ένοχος έστε τη κρίση. Τσακώνομαι, κάνω αυτά που ζούμε όλοι. Και πάμε να εξομολογηθούμε και τα εξομολογούμαστε αυτά, αλλά ο πυρήνας της αμαρτίας μένει μέσα μου. Το που λέει ο Καζαντζάκης το λέει. Έτσι, για να έχουμε το νου μας. Λέει, άνθησε η κερασιά με το σκουλίκι μέσα. Το βλέπεις το ωραίο το κεράσι που είναι, δεν έχει τίποτα, και πας να το φας και μέσα έχει σκουλίκι. Αυτό είναι το σκουλίκι μέσα. Καταλάβατε, η υπέρβαση δεν είναι να προσπαθήσω να μην θυμώνω, να μην κάνω, να μην δείχνω, να μην βρίζω, να μην μουτζώνω, τέτοιο. Το θέμα είναι πως καθαρίζομαι εσωτερικώς, μόνος μου αδύνατον, αλλά αυτή την αδυναμία μου όταν την παρουσιάσω στον Κύριο, τότε την καθιστά αμέσως δύναμην εξύψους μέσα. Και το τρίτο, που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, είναι η θρησκευτική αντίληψη της αμαρτίας. Δηλαδή όταν λέμε θρησκευτικότητα, να έχουμε πάντοτε στο νου μας ότι ο άνθρωπος θέλει να πλησιάσει τον Θεό, αλλά στηριζόμενος στις δικές του δυνάμεις και ξεκινώντας από τον εαυτόν του να ανεβεί στο υποτιθέμενον ύψος στο οποίο βρίσκεται ο Θεός για να μπορέσει να το συναντήσει. Και οι πατέρες αυτή την πορεία την οποία την αισθανόμαστε μέσα μας εμείς,
την ονομάζουν ότι είναι κατεξοχήν αντιευαγγελική. Διότι το Ευαγγέλιο είναι ακριβώς το αντίθετο. Ο άνθρωπος δεν αναζητεί τον Θεό, αλλά ο Θεός αναζητεί, κατερχόμενος επί της γης, το απολωλός πρόβατον. Αυτά πάνε περίπατο όλα. Ποιες πέρα παραβολή, πολωλότος προβάτου κτλ. Το ακούμε, βγάζουμε διδάγματα, αλλά στην πραγματικότητα εγώ, στηριζόμενος στις δυνάμεις μου, έχω την αίσθηση ότι εγώ θα πλησιάσω τον Θεό και όχι να αφήσω τον εαυτό μου κατά κάποιο τρόπο, όσο είναι δυνατόν, κάπως ανοιχτόν, για να αισθανθώ την παρουσία του Θεού. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Όταν βρίσκεσαι σε αδιέξοδο δοκιμασίας πολλών πειρασμών, υγείας και τόσων άλλων πραγμάτων, τότε βοηθείται ο άνθρωπος για να πραγματοποιήσει αυτό το άνοιγμα. Και έτσι έρχεται η Εκκλησία και μας λέγει, με αυτή την αίσθηση που είναι μία εισαγωγή στο όλο πνεύμα του Τριωδίου και εν συνεχεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, μπορεί ο άνθρωπος να προχωρήσει με την αίσθηση της παρουσίας του Κυρίου εν το μέσο ημών στην πραγματοποίηση της πραγματικής μετανοίας και όχι μεταμελίας. Είδατε πόσο συμπαθούμε τον Ιούδα, γιατί ο Ιούδας δεν μετενόησε, μετημελήθη. Η δε μεταμέλεια είναι έκφραση τραυματισμένου εγωισμού. Κάνω τι κάνω στο πρόσωπό σου και στενοχωριέμαι όχι γιατί εσύ ταπεινώθηκες, υποτιμήθηκες, αλλά γιατί να το πω, πώς το είπα, δεν έπρεπε να το πω και να το κάνω. Δηλαδή πονάω όχι για σένα, πονάω για μένα. Γιατί έχοντας εγώ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου, πόσες φορές τώρα δεν λέμε και δεν κάνουμε πράγματα και λέμε τώρα γιατί το είπα αυτό. Αφού εγώ την αγαπάω, τον αγαπώ, δεν ήθελα ούτε να τον δείξω, ούτε να τον ηρωνευτώ, ούτε τίποτα. Είναι αυτό που λένε οι πατέρες που υπογραμμίζουν με τον τρόπο τους ότι επενεργεί το είδος του υποσυνειδήτου στον άνθρωπο και μας κουμαντάρουν δυνάμεις υποσυνείδητες που δεν έχουμε τη δύναμη να τις ελέγξουμε. Και αυτές οι υποσυνείδητες δυνάμεις, μην τρομάζομαι, είναι δαιμονικές δυνάμεις. Δαιμονικές δυνάμεις μέσα. Και το θέμα είναι ότι όπως η Εκκλησία, ο Χριστός ο ίδιος μας εδίδαξε, ότι η αντιπαράθεσή μας με τη δαιμονική δύναμη δεν μπορεί να είναι με τοπικής φύσεως. Μπορείς να πολεμήσεις τον σατανά με τοπικό σου. Σε έφαγε λάχανο. Τέρμα. Θα τον πολεμήσεις με έμεσο τρόπο. Παραδείγματος χάρη, να σας διαβάσω ένα κείμενο το οποίο θα δημιουργήσει ανησυχία, ότι τελικά αυτή η άβυσσος της αμαρτίας που είναι ο θάνατος, ο απρόσιτος για μας, ο διαχωρισμός μας από τον Θεό, οι πατέρες υπογραμμίζουν άλλη μεγάλη αμαρτία, στην οποία νομίζω οι περισσότεροι από εμάς υποπίπτομαι. Λένε το εξής, ότι τελικά αυτή η αμαρτία δεν εκπηγάζει από την ανθρώπινη φύση. Δεν εκπηγάζει. Ουσιαστικά, να το πω θεολογικά, οντολογικά, η αμαρτία είναι ανύπαρκτη. Δεν υπάρχει μια αμαρτία. Διότι αν υπήρχε εκπορευωμένη, εκπηγάζουσα από την φύση του ανθρώπου, τότε ο αίτιος της αμαρτίας είναι ο Θεός. Και το παραδεχόμεθα εμείς αυτό. Και σου λέει, δάσκαλε, ποιο, αυτό, σώπα καλά, αυτός γεννήθηκε κακούργος. Αυτός γεννήθηκε τέτοιος. Αυτός γεννήθηκε εκείνος. Μη χαλάς την καρδιά σου. Δεν γίνεται τίποτα μέσα. Καταλάβατε. Οπότε οι πατέρες μιλάνε ότι η αμαρτία είναι έκφραση διαστροφής του αυτεξουσίου του ανθρώπου. Της ελευθερίας του. Και εκεί έρχεται ο πειρασμός του ανθρώπου και λέει τι ήθελε ο Θεός τώρα και μας έδινε αυτό το αυτεξούσιο και δεν μας έβαζε τα, βάζει τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι
να είναι ήσυχος και αυτός και να περνάμε εμείς καλύτερα. Παραμυθένια δηλαδή, πραγματικότητα. Λέει λοιπόν ο Άγιος Διάδοχος ο Φωτικής, το κακόν ούτε εν τη φύση εστίν, ούτε μεν φύση της εστίν κακός. Τέρμα, προχωρεί. Κακόν γάρο Θεός ου και ποιήσε ουδένα. Ότε δε εν τη επιθυμία της καρδίας εις είδος της φέρει το ουκόν, εν ουσία το ουκόν είναι η αμαρτία, το ανύπαρτο, το φέρει στο φως, τότε άρχεται είναι, τότε αρχίζει από τα αποτελέσματα να υπάρχει, όπεραν τούτο ποιόν εθέλει, και το πάει όπου αυτός θέλει. Μέσα. Διούν αΐ πρέπει πάντα, κοιτάξτε να δείτε, τη επιμελία της μνήμης του Θεού αμελήν της έξεως του κακού. Δεν λέει κοίτα να διορθώσεις τον εαυτό σου με τις δυνάμεις σου. Κοίταξε να δεις αΐ να βρίσκεσαι σε επιμέλεια με τη μνήμη του Θεού. Μέσα. Αυτό που έκανε ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος. Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό τον βάζουμε στην έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας. Και όχι για να πούμε ότι είναι ηθικός βράχος. Τα είδες. Δύναμη ο Ιωσήφ. Τα κατάφερε και δεν πήγε με τη γυναίκα του Πετεφρή. Γιατί μην αναφερθούμε σε άλλα πρόσωπα ύψιστα. Πεντηκοστός ψαλμός και τα λοιπά. Αλληλούια. Μην το πάμε εκεί, αλλά ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος είναι ότι πως ποιήσω το ρήμα τούτο το πονηρόν εναντίον του Κυρίου μου, εναντίον θα πει ενώπιον, δηλαδή παλαιά είχε την αίσθηση της πανταχού παρουσίας του Θεού. Ποιος από μας έχει αυτή τη στιγμή την αίσθηση της πανταχού παρουσίας του Θεού, που είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, χωρίς να το επιβάλλει. Το επιβάλλει. Καταλάβατε. Και γι' αυτό τον έχει ως υπόδειγμα. Και λέει Παλαιά Διαθήκη εκεί, εμείς είμαστε μετά την Πεντηκοστή, γιατί να μην αναπτύσσουμε τις αντένες τις πνευματικές, να έχουμε την αίσθηση της παρουσίας του Κυρίου. Και όχι μόνον εν το μέσο ημών, αλλά και μέσα στην ύπαρξη τη δική μας. Ως κατοικώνα Θεού δημιουργηθέντες. Επομένως η αμαρτία άρχεται επειδή το αυτεξούσιον, αυτό που λέμε ελευθερία, δεν λειτουργεί σωστά στον άνθρωπο. Αυτό που είπαμε πριν, για να μην μείνει έτσι, τι ήθελε ο Θεός και μου έδινε το αυτεξούσιο, το ρωτάει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, 4ος αιώνας. Γιατί υπήρχαν ερωτήματα, προκλήσεις. Αυτή είναι η ποιμαντική. Και δίνει την εξής απάντηση. Το έχουμε πει και παλιά. Απάντηση. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ο Θεός ετοίμησε το αυτεξουσίο των άνθρωπων ή να μη ή του θα το ερμηνεύσουμε, ή να μη ή του ελωμένου του αγαθών ήτων ή του παρασχόντος τα σπέρματα. Δηλαδή με έκανε αυτεξούσιον ο Θεός για να μην είμαι εγώ που επιλέγω το αγαθόν δια του αυτεξουσίου πιο κάτω από εκείνον που μου το έδωσε, το Θεό. Καταλάβατε ότι μόνο δια του αυτεξουσίου ο άνθρωπος ανέρχεται από το επίπεδο του κτιστού εις το επίπεδο του ακτίστου που είναι ο Τριαδικός Θεός. Αυτές είναι οι αλήθειες της. Οπότε μόνον μέσα από ένα τέτοιο φωτισμό που τον δίνει εξέφνης, λέγει ο Άγιος Ισαάκος Ήρος, εκεί λέει που δεν περιμένεις και κάνεις και δίνεις, δηλαδή εξέφνης έρχεται και φωτισμένος ο άνθρωπος που έχει αυτή τη διάθεση μέσα στην αμαρτωλότητά του. Αλίμονο εάν περιμένει ο άνθρωπος αυτή την συμπαράσταση και το φωτισμό και την παρουσία της χάριτος,
με την βεβαιότητα που έχει ότι αυτός είναι καλύτερος από τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό όλη η περίοδος του Τριωδίου που αρχίζει με τον Τελώνη και με τον Φαρισαίο, μη μου πει δεν είναι τρομερά κείμενα αυτά. Εγώ τα ρώταγα τα παιδιά, με συγχωρείτε που το λέω έτσι. Και λέω, ακούστε εδώ, δεν πρόκειται εμείς να κάνουμε το, αρθούμε και να φορέσουμε καπέλο τι λέει το Ευαγγέλιο και η παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Για πέστε μου, εσείς πώς το βλέπετε. Εάν δεν ξέραμε τίποτα και είχαμε το Φαρισαίο από τη μια μεριά και τον Τελώνη από την άλλη, για πέστε μου, ποιος είναι ο πιο εντάξει? Φαρισαίος, βεβαίως. Φαρισαίος είχε σχέση με γυναίκες και με... Βέβαια, το ότι έκλεβε λίγο τις χείρες και τα ορφανά, αυτό ήταν παραπομπή ψηλού γράμματος. Λοιπόν, αλλά από την άλλη μεριά εφήρμοζε όπως ο νέος εκείνος που θέλει ζωή αιώνιων κληρονομήσε. Ταύτα πάντα εφυλαξάμιν εκ νεότητός μου, Κύριε. Δεν του είπε ο Κύριος χαμογελώντας, έλα ποια εφύλαξε εκ νεότητα? Όχι, το εφύλαξε. Αλλά πως τα εφύλαξε? Ώστε να φτάσει σε ένα σημείο εκ νεότητος και να του λείπει να του λείπει και να το κλωτσάει κάτω και να χύνει τα πάντα και να σηκώνεται και να φεύγει. Καταλάβατε, αυτή είναι η ηθική, επιφανειακή και εξωτερική εφαρμογή του νόμου του Θεού, από τον οποίο βγάζομαι την κοινωνία της προσφερωμένης αγάπης και μένομαι στο φλοιό, τον εξωτερικό. Το να εκτελέσω τώρα προ 6 βημάτων, δεν ξέρω, τα θρησκευτικά μου καθήκοντα. Και εκτελώντας τα θρησκευτικά μου καθήκοντα, μέσα στο οποίο βάζουμε και τον εκκλησιασμό μας, εγώ αν δεν πάω την Κυριακή στην εκκλησία, δεν καταλαβαίνω ότι είναι Κυριακή. Γι' αυτό πας στην εκκλησία. Χρειάζεται να καταλάβεις ότι είναι Κυριακή. Τώρα που θα την κάνουμε και εργαζόμενοι και τα λοιπά και όλα τα πράγματα, εκεί θα στηριχθούμε. Καταλάβατε? Ή επίσης η μετοχή μου στην νηστεία. Θα τη δεχθώ την νηστεία όπως την έχουμε διαμορφώσει εμείς, ένα είδος εναλλαγής των τροφών και μάλιστα πανάκριβων τροφών. Και αν μερικοί έχουν την ιδιοτροπία και τις πανάκριβες αυτές τις τροφές δεν τις τρώνε ως κατεψυγμένες και ψάχνουν να βρούνε τις φρέσκες, καταλαβαίνετε, μια φορά το είπα σε κάποιον και λέω, το έχεις εξομολογηθεί αυτό στο... Λέω, και να εξομολογηθώ. Το ότι εντάξει, δικαιώμαι, δεν μπορείς να φας και πας και ψάχνεις να βρίσκεις χταπόδια και τέτοια φρέσκα με πανάκριβα, γιατί είναι ανόητο να το προσεγγίσω. Μου λέει, πράγματι δεν το έχω σκεφτεί, μου λέει αυτό. Καταλάβατε? Ή θα δούμε την νηστεία όπως ο Κύριος την αποκαλύπτει εν κρυπτό, χωρίς να παίρνει ο άλλος είδηση του τι κάνω εγώ. Ή στο μυστήριο της εξομολογήσεως θα προσέρχομαι επιλέγοντας και βλέποντας το πρόσωπο φυσικά και του πνευματικού. Διότι ο σκοπός δεν είναι να ξαλαφρώσω από ορισμένες πράξεις που μου δημιουργούν ενοχές, Αυγουστίνος εδώ, το mea culpa, που το λέγαμε και επανειδημένος. Το θέμα δεν είναι η ενοχή. Ενοχή αισθάνεται ένας όταν κάνει κάτι που μπορούσε να μην το κάνει. Άπαξ και το έκανε, σημαίνει με την ενοχή ότι ναι, κακό είναι αυτό που έκανα, σιγά θα το διορθώσω. Ποιο να διορθώσει, λέει ο Μέγας Αθανάσιος, το θυμήθηκα τώρα εδώ. Τι να διορθώσει? Η γάρ παράβαση της εντολής επέστρεφεν τους πρωτόπλαστους εις το καταφύσιν. Ποιο είναι το καταφύσιν? Είναι όσπερ ου κόντες γεγόνασι, η ανυπαρξία, ο θάνατος. Ούτως και την εις το είναι φθοράν υπομείνωση. Τι είναι η αμαρτία?
ή γαρφή συνέχοντες το μη είναι ποτέ, εκ του μη όντως εις το είναι, τι του λόγου παρουσία, κεφαλαίο το λόγου, ο Χριστός, τι του λόγου παρουσία και φιλανθρωπία εις το είναι εκλήθησαν. Αυτά είναι, αυτά λένε οι πατέρες. Ακόλουθον ειν, συνέπεια, και νοθέντας τους ανθρώπους της περί Θεού ενίας και εις τα ουκόντα αποστραφέντας και νοθήνε και του είναι αΐ. Άδειασε, και νοθήνε, άδειασε, αΐ πάντοτε του είναι. Να τα εξηγήσω βεβαίως, ναι, βεβαίως. Ναι, λέει ότι η παράβαση της εντολής ήταν ότι παραμερίζοντας την κοινωνία της αγάπης του Θεού, η οποία προσεφέρεται πάντοτε μέσα από συγκεκριμένο τρόπο εμπιστοσύνης. Αυτό θα πει, δέχομαι την αγάπη σου και σημαίνει ότι την αντιπροσφέρω με πλήρη εμπιστοσύνη της υπάρξεώς μου στην επιθυμία τη δική σου. Όταν αγαπάς ένα πρόσωπο, για να του δείξεις την αγάπη σου, κάνεις αυτό που επιθυμεί. Έτσι. Λοιπόν, μας επέστρεψε εις την φύση. Ποια είναι η φύση του ανθρώπου? Εκ του μη όντως, εκ του μηδενός. Τι είναι η φύση του ανθρώπου? Και επειδή ήρθε ο άνθρωπος με την παρουσία και τη φιλανθρωπία του Θεού Λόγου εις την ύπαρξη, η αμαρτία άδειασε τους ανθρώπους από την έννοια ευχαριστώ του Θεού και έτσι τους άδειασε και από την πραγματικότητα του είναι, της υπάρξεως. Αυτός είναι ο θάνατος. Επομένως, εάν εγώ δεν ζω αυτή την γένωση της υπάρξεως δια της αμαρτίας, προσπαθώ κατά κάποιο τρόπο να τη διορθώσω, έτσι, να την στολίσω αποφεύγοντας ορισμένες κακές πράξεις και κάνοντας καλές πράξεις. Και οι πατέρες στο σημείο αυτό λένε ότι, ξέρετε, οι καλές πράξεις είναι πιο επικίνδυνες από τις κακές. Διότι κάνοντας καλές πράξεις μεγαλώνει η ιδέα η μεγάλη που έχεις για τον εαυτόν σου και έτσι παραμερίζεις έστω και την εξήτηση του ελέους του Θεού, όπως έκανε εκείνος ο ταλέπορος ο Τελώνης, ο φρικαλαίος Τελώνης ή ο Ζακχαίος. Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό, κατέβηκε δικαιωμένος. Έτσι. Και προχωρώντας, επειδή ήδη η εισαγωγή στο Τριώδιο και στη Σαρακοστή έγινε, τα επιμέρους είναι ήδη γνωστά σε εμάς, αλλά είναι τρομερά κείμενα αυτά. Πολλές φορές, με συγχωρείτε, το λέω, ξέρω εγώ, αμαρτία είναι, να, την εξομολογούμεθα, την αμαρτία. Παραβολή του ασώτου, ποιος από μας την παραδέχεται αυτή την παραβολή? Είναι εύκολο την παραδεχθούμε, αυτό τον πατέρα? Αυτός ούτε ήξερε τι έκανε. Να σου ζητάει ένα ανήλικο την περιουσία και τουλάχιστον ούτε μια συμβουλή να μην του δίνεις. Το φωνάξεις και να πεις, έλα εδώ ρε παιδί μου, τι είναι αυτά που κάνεις, τι είναι τούτα? Να το συμβουλεύσεις. Οι πατέρες, εάν δείτε τα σχόλια που έχουν στην παραβολή του ασώτου, θα τρομάξουμε και θα πει, να συμβουλεύσει ο Θεός? Ποιον να συμβουλεύσει? Όταν εκείνος εκπέμπει την ακτινοβολία της αγάπης του, όταν αγαπάς ένα πρόσωπο, τα λόγια δια των συμβουλών πάνε περίπατο. Εμείς ως γονείς, επειδή δεν αγαπάμε τα παιδιά, γι' αυτό χαλάμε τον κόσμο στις συμβουλές και δίνουμε τη συμβουλή όχι μόνο για να βοηθηθεί το παιδί, αλλά για να εξασφαλίσουμε τον εαυτό μας. Εγώ έκανα ό,τι έκανα και το χέρι επάνω. Καταλάβατε? Λοιπόν, και έρχεται ο πατέρας που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον νόμο, γι' αυτό λέω ότι είναι δύσκολα πράγματα. Του πει, παιδάκι μου, κοίταξε να δεις, ξέρεις, μέσα από την καρδιά μου εμένα, αλλά ο νόμος δεν μου επιτρέπει να σου δώσω την περιουσία. Ο νόμος. Κάνε, ξέρω, καμιά απεργία πίνεις,
να αλλάξουμε τον νόμο και εγώ εδώ είμαι. Αυτά τα πράγματα δεν τα κάνει ο Θεός. Ούτε υπολογίζει το ότι τελικά ο πατέρας αυτός με τα δυο παιδιά είναι αποτυχημένος πατέρας. Απέτυχε και στα δύο. Ο ένας του έγινε αντάρτης και ο άλλος, ο καλός, ο ηθικός, ο θρησκευτικός, ο υπάκουος. Και θυμάμαι που ρώταγα, δεν μπορώ να τα ξεχάσω αυτά τα παιδιά που λέει το Ευαγγέλιο, και λέγω, σταθείτε εδώ, για πέστε μου εδώ εσείς, τι έγινε, ο μεγάλος τελικά μπήκε στο πανηγύρι του σπιτιού ή δεν μπήκε? Θέλετε να σας δώσω την απάντηση? Παιδιά θρησκευομένων σπιτιών έδιναν αρνητική απάντηση. Παιδιά μηδεμίαν θρησκευτικήν αγωγήν έχοντα διαφωνούσαν και λέει, πού το ξέρεις? Όχι, η ελπίδα όλων ημάς είναι αυτός με αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά σε κάποιο χρόνο μελλοντικό, αφού είναι πάντα ανοιχτή η πόρτα του σπιτιού, μια μέρα να μπει. Καταλάβατε? Και ο μεν μικρός ο αντάρτης που δεν τον ήθελε τον πατέρα στην αρχή, του λέει, πάτερ δώσ' μου το επιβάλλον μέρος. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει στην παραβολή. Και η πρώτη απάντηση, η λέξη που εκφράζει αυτός ο πατέρας, η πρώτη λέξη που λέει, τέκνον σύ πάντοτε με τεμού ή. Δηλαδή, εσύ με αρνιέσαι ότι είμαι πατέρας σου. Είναι δυνατόν ποτέ εγώ να αρνηθώ ότι είσαι παιδί μου? Κάτι στο οποίο, μακάρι λέω, όλα αυτά να είναι λανθασμένα, έτσι. Κάτι το οποίο πολλές φορές το περνάμε και μέσα στη θρησκευτική μας αγωγή. Ποια αγωγή? Είδες, ο Θεός, είσαι αμαρτωλός. Αυτό, σε βαρέθηκε, σε σιγά, με μένα ασχολείται ο Θεός μέσα. Και νομίζομαι, και εδώ είναι το λάθος, η ουτοπία και η αμαρτία της αμαρτίας μας, νομίζομαι ότι αμαρτάνοντες αρκεί σε μας να του πούμε του Θεού, κοίταξε να δεις, ούτε σε γουστάρω, ούτε σε θέλω, ούτε τίποτα. Βέβαια τις δωρεές σου τις δέχομαι, γιατί δεν μπορώ να κάνω χωρίς αυτές. Ούτε την αγαπά, πάψε να μ' αγαπάς με αυτόν τον τρόπο. Και το Ευαγγέλιο σήμερα αυτό μας λέει. Λέει ο ιερός Δαμασκηνός, και να κλείσω με αυτό, αφήνοντας με αποσιωπητικά, ότι όλη αυτή η πορεία προχωρεί μέχρι τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και επειδή εκεί στη Μεγάλη Εβδομάδα φτάνουμε σε ένα σημείο που μας πιάνει, σταματάει η αναπνοή μας δηλαδή μέσα. Γι' αυτό μας λέει η Εκκλησία ότι να φτάσετε σε ένα σημείο που σιγισάτο πάσα σάρξ βρωτία. Κλείστε το. Πάψτε. Διότι δεν έχουμε υποψιαστεί ποιο είναι το έργο το λυτρωτικό, το σωτηριολογικό, το οποίο έχει προσφέρει ο Χριστός εξ ονόματος όλων των ανθρώπων. Αυτό που εγώ δεν μπορώ δια ποικίλους λόγους να προσφέρω, το έχει κάνει εκείνος για μένα. Και επομένως έχω θέση. Φαίνεται καθαρά στο αναποδογύρισμα που μας κάνει η Εκκλησία με εκείνες τις δυο περικοπές πριν μπούμε στο τριώδιο, του Ζακχαίου και της Χαναναίας. Να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Χαναναία, υπόδειγμα πίστεως ειδωλολάτρης, δεν το Ισραήλ. Τι λες, Κύριε, τι είναι αυτά που λες? Είναι δυνατόν ποτέ? Έτσι, που είχε την θυγατέρα της και είχε υποσυνείδητα, δεν το ξέρουμε αυτό εμείς, την αίσθηση της εμπειρίας αυτής της λυτρωτικής αγάπης του Θεού, στην οποία συμμετέχει και η κόρη της η δαιμονισμένη, και επομένως κατά κάποιο τρόπο πρέπει να θεραπευτεί. Σχόλια των πατέρων είναι αυτά. Γι' αυτό τουλάχιστον η Εκκλησία πορευωμένη και διαδίδουσα εν ιεραποστολή
το Ευαγγέλιο, έχει συγχρόνως και την αίσθηση ότι η εν Χριστώ σωτηρία προχωρεί χωρίς να μπορούμε να την ελέγξουμε εμείς. Δεν την ελέγχουμε πως προχωρεί. Διότι αν προχωρεί με τη δική μας την αντίληψη, έτσι, τότε ποσοστιαίως, δεν ξέρω, δεν τα έχω καλά με τα μαθηματικά εγώ, ποσοστιαίως πρέπει το σωτηριώδες του έργων του Κυρίου να έχει ικτρός αποτύχει. Έτσι. Δεν ξέρω τι αίσθηση έχουμε εμείς, ότι έτσι όπως πάμε σήμερα, ο περισσότερος κόσμος πάει στο πύρτο εξώτερον μέσα. Γι' αυτό χρειαζόμεθα αυτών των αναβαπτισμών όπως είναι. Γι' αυτό λοιπόν σας κούρασα βέβαια και σας, ίσως σας δημιούργησα καταστάσεις που και στο παρελθόν τις έχουμε πει. Οι πατέρες, ξέρετε, όπως βλέπω και εγώ εκεί, υπογραμμίζοντας αυτές τις αλήθειες, οι οποίες όντως είναι δυσπρόσιτες. Υπάρχει καμιά αμφιβολία? Και ποιος μας είπε ότι αυτό που διαδίδομαι, ότι το Ευαγγέλιο είναι απλό και εύκολο και αυτό και εκείνο? Ποιος το είπε αυτό? Το Ευαγγέλιο είναι γραμμένο, παρόλο που θα πρέπει να ξέρουμε ότι τουλάχιστον τα Ευαγγέλια, ορισμένοι εντάσσουν και το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, είναι γραμμένα για ειδωλολάτρες, δηλαδή για ανθρώπους που δεν έχουν ακόμα προσέλθει στην πίστη. Και παρόλο που είναι γραμμένο για ειδωλολάτρες, το επίπεδό του είναι τέτοιο που είναι αδύνατο να το προσεγγίσει ο άνθρωπος με τις δυνάμεις τις δικές του. Αδύνατο να το προσεγγίσει. Λοιπόν, μην το λέμε αυτό, είναι ένας πειρασμός μεγάλος, και γι' αυτό είδατε και οι ομιλίες μας και τα κηρύγματά μας και τα λοιπά, κατά κάποιο τρόπο δεν απλοποιούνται. Όταν απλοποιείς ένα πράγμα, το κάνεις χωρίς να θέλεις πιο σύνθετο. Πιο δύσκολο από το απλό δεν υπάρχει. Και γι' αυτό είδατε, να κλείσω με αυτό, γι' αυτό είδατε ότι πιο απλό πράγμα, κοίταξε να δεις, αγάπη, αγάπη και να αγαπάς, αγάπη, αγάπη, φωνάζουμε όλοι. Έτσι. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Λοιπόν, όταν όμως έρχεται το Ευαγγέλιο και σου λέει ότι το κεντρικό πρόσωπο αυτής της αγάπης σου είναι το πρόσωπο του εχθρού, εκεί τα πράγματα πάνε περίπατο. Και εκεί φτάνομαι και νομίζω ότι αμαρτάνομαι εντόνως. Ίσως να μην το θέλουμε, αλλά αμαρτάνομαι. Η Εκκλησία τα συμπεριλαμβάνει αυτά. Τα εν γνώση και εν αγνία, τα εν νυχτή και εν ημέρα, τα κατά νου και διάνοια. Έτσι. Ποιο σημείο? Αν χρησιμοποιήσεις ότι κοιτάξτε ο Χριστός πώς συνεχώρησε τους εχθρούς του από το Σταυρό, έχουμε έτοιμη την απάντηση. Μη μου την αρνηθείτε. Την απάντηση. Α, ο Χριστός ήταν Θεός. Γι' αυτό συνεχώρησε τους εχθρούς. Από μένα τι περιμένει? Να το συνεχίσω πιο πέρα? Εγώ είμαι Θεός και επομένως αρνιέμαι την φύση μου κατ' εικόνα Θεού δημιουργηθήσα. Τέρμα. Τέρμα. Αυτό θα πει ότι δεν έχω επίγνωση που προχωρώ, τι κάνω μέσα. Και πώς με καλεί το Ευαγγέλιο σήμερα να μου πει ενή τον αδελφό μου τον ελαχής, να πούμε τι λες τώρα? Με αυτούς που δικάζονται και με τους πασάριδες και δεν ξέρω ποιους άλλους που βλέπω, αν μπορούσα να τους βουτήξω την ώρα που τους βλέπω στην τηλεόραση και να τους πνίξω. Δεν είδατε μέσα στον πόνο που λέγαμε πριν ότι ο πόνος με καλλιεργεί και με το σταυρό που δοκιμάζει κανείς, ότι λες όλοι είμαστε συνεννοημένοι έτσι στα ατυχήματα που γίνονται, να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για να ησυχάσω εγώ? Δηλαδή αν τιμωρηθεί ο άλλος, θα ησυχάσει εγώ. Καταλάβατε ότι πόσο απομεμακρυσμένη είμεθα από μια πραγματικότητα που ο Κύριος μας παρουσιάζει και είναι βασική προϋπόθεση μετοχής μας στην εν Χριστώ σωτηρία, και εμείς δεν έχουμε ιδέα. Γι' αυτό οι πατέρες, από εκεί ξεκίνησα και το κλείνω, λένε ότι ναι μεν μας στενοχωρούν όλα, βοηθούμαστε όμως να αισθανθούμε ότι είμεθα εγώ ημί γη και σποδός
σκόλιξ και ουκ άνθρωπος. Και ξέρετε τις προάλλες τι σκεφτόμουν, κάπου το έχω γράψει αλλά δεν το βρίσκω, για να είμαι στην τελευταία αποκωδικοποίηση, έτσι λέγεται, στο DNA. Βρήκαν ότι τα DNA του σκουλικιού μοιάζουν πάρα πολύ κοντά στα DNA του ανθρώπου. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Εγώ είμαι σκόλιξ και ουκ άνθρωπος, Κύριε, λέει ο προφητάναξ Δαβίδ. Δηλαδή, εάν παραμείνω στο επίπεδο το δικό μου ψάχνοντας τα DNA μου, τι μιλάμε, εάν δεν ξεκινήσω με τον δυναμισμό της κατ' εικόνα Θεού δημιουργίας μου να φτάσω εκεί που ο Θεός με περιμένει και που ο ίδιος είναι βέβαιος για την πραγματοποιημένη επιτέλεση του προορισμού μας. Πολύ βέβαιος. Όταν λέει ότι πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε, οι πατέρες λένε το εξής: άλλη αφορμή για να αμαρτήσω. Όχι μόνο, όλοι μας. Η βούληση του Θεού είναι συγχρόνως έργων τετελειωμένων. Δηλαδή είμαι τι είμαι εγώ, εμένα ο Χριστός με βλέπει τετελειωμένο, δηλαδή μέσα στην αγκαλιά του. Μέσα. Καταλάβατε. Γι' αυτό σήμερα λέει, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία. Έχει είναι ετοιμασμένη βασιλεία. Προκαταβολής κόσμου, πριν ήμας δημιουργήσει. Μέσα. Και αυτές οι αλήθειες δεν ακούγονται καθόλου. Για να δούμε με ποιο Θεό έχουμε να κάνουμε. Πώς αποκαλύπτεται και πώς αυτή την αγάπη του διαρκώς την προσφέρει και είδατε εμείς με τι ευκολία τη στερούμε από τους ανθρώπους. Μέσα. Και αν στερήσουμε αυτή την αγάπη, το ερώτημα είναι στη θέση της τι θα βάλουμε. Τι θα βάλουμε. Με συγχωρείτε που σας κούρασα, γιατί ο κίνδυνος είναι ότι αυτά τα θέματα μας ταράζουν λιγάκι αλλά και δεν τελειώνουν εύκολα. Λοιπόν, έχουμε λίγη ώρα. Ας είπε ο Παπακυριακός, δεν πειράζει, να υποβάλουμε κανένα μερικά ερωτήματα. Έλα. Εκείνο το ότι είναι ετοιμασμένοι που είπατε τώρα, πού μπορούμε να το διευκρινίσουμε λιγάκι με την θέληση του ανθρώπου, που είναι με την ελεύθερη θέληση του ανθρώπου να πάει κοντά στο Θεό ή όχι. Ναι. Λίγα, ο Θεός έχει την ετοιμασμένη. Ναι. Το Ευαγγέλιο σήμερα. Καταρχάς, το διδακτικό και παιδαγωγικό που είπα είναι αυτή η χρησιμοποίηση γένα του πυρός και το άσβεστον φως, ο τριγμός και ο βρυγμός των οδόντων. Είναι εικόνες παρμένες από την εποχή εκείνη που είχανε με τη θυσία των ειδώλων έξω από το Ιεροσόλυμα υπήρχε μια κοιλάδα μεγάλη που εκεί έβαζαν τα υπόλοιπα των σφαγείων και τα καίγανε. Ένα είδος, θα λέγαμε, ασβέστου πυρός που βλέπουμε και στα δικά μας σύγχρονα διυλιστήρια πετρελαίου. Βλέπουμε. Λοιπόν, και αυτό από τα Ιεροσόλυμα φαινότανε. Και είναι μία εικόνα για να δείξει κανείς το άσβεστον φως, το πύρτο εξώτηρον, που σημαίνει την εσωτερική καούρα που είχε και ο πλούσιος της παραβολής με τον Λάζαρο και τον παρακαλούσε να έρθει να τον δροσίσει λιγάκι. Εις τι οφείλεται αυτό? Δεν οφείλεται στο ότι υπήρξε αμαρτωλός στην επίγεια ζωή του, αλλά στο ότι δεν θέλησε ο ίδιος, λόγω της αμετανοησίας, η οποία, ξέρετε, πολύ εύκολα μπορεί να έρθει στον άνθρωπο που στηρίζεται αποκλειστικά στις δυνάμεις του. Και αυτό το λέει το Ευαγγέλιο. Δεν μας τα κρύβει το Ευαγγέλιο. Το λέει. Εκεί η θεραπεία των 10 λεπρών είναι τρομερό κείμενο. Είχαν ανάγκη, προσέπεσαν. Έτσι. Θεραπεύονται με τον τρόπο, αλλά μπαίνουν σε ένα πειρασμό. Πάλι. Απέκτησαν την υγεία τους. Σιδερένιος. Εκεί είναι, το πάει το πράγμα.
Λοιπόν, απέκτησαν κατά κάποιο τρόπο την υγεία τους. Τι θα γίνει τώρα? Θα εξακολουθήσουν να εμπιστεύονται στον Χριστό και στην αγάπη Του, ή θα εμπιστεύονται στον εαυτό τους? Και οι εννέα εμπιστεύθηκαν στον εαυτό τους, λέγει, τι τον θέλουμε τούτον δω, να γυρίσουμε πίσω να τον ευχαριστήσουμε. Και γυρνάει εκείνος. Αυτά είναι τα περίεργα. Μην μου πείτε ότι θα βγάλω δίδαγμα από αυτή την, τη θαυματουργία του Κυρίου στο Ευαγγέλιο. Γυρνάει εκείνος ο οποίος ήταν ο μόνος δικαιολογημένος να μην γυρίσει, ο Σαμαρίτης, ο οποίος θα τρίφε τα χέρια του και θα πει, εντάξει, τον βόλεψα αυτόν Ιουδαίος Σαμαρίτης, εγώ μίσος αναμεταξύ τους που υπήρχε. Ο μόνος που θα έλεγε έγινε καλά, που θα εις το ίδιο που γίνεται με την παραβολή του καλού Σαμαρίτου, το ίδιο είναι. Και αυτά όταν τα ακούμε και ακούμε τα σχετικά κηρύγματα, δεν δημιουργούν αυτόν τον προβληματισμό μέσα μας. Καταλάβατε? Και γι' αυτό εύκολα κανείς οδηγείται σε μία αμετανοησία. Σου λέει, κύριε, αφού στηρίζουμε τις δυνάμεις. Και βλέπετε, όταν έχουμε την ανάγκη, Θεέ μου βόηθαμε, Κύριε ελέησον, το ξεχνάμε αμέσως. Αυτό δεν είναι ότι ο Χριστός που παραπονέθηκε, δεν παραπονέθηκε να πει η δε εννέα που. Πού είναι, μωρέ, είναι. Είναι ότι τελικά μέσα σε αυτή την αγνωμοσύνη και την αχαριστία μας, έτσι, οδηγούμεθα εκ νέου σε μία διαστροφή της φύσεώς μας. Γιατί η φύση μας είναι δημιουργημένη να είναι ευχαριστιακή. Δηλαδή ευχαριστιακή θα πει να δέχομαι δωρεές, να τις επεξεργάζομαι μέσα μου και να τις αντιπροσφέρω στην πηγή της δωρεάς που είναι ο Θεός, αλλά διαμέσου των άλλων ανθρώπων. Καταλάβατε? Οπότε πια στην περίπτωση, επειδή το κατάλαβα το ερώτημα, στην περίπτωση της οριστικής αρνήσεως του ανθρώπου, οι πατέρες, ξέρετε τι λένε, αυτοί που οριστικά θα αρνηθούν δια της βουλήσεως είναι τόσο ελάχιστοι που θα μετριώνται πάρα πολύ εύκολα. Λέει ο Δαμασκηνός, το είπα το κείμενο, λέει ο Δαμασκηνός ότι ο Θεός ουδένα, ουδεπόποτε, κολλάζει, ούτε εν τον νυν, ούτε εν το μέλλον τι αιώνει. Και του λέμε, τι λες τώρα, Άγιε Ιωάννη Δαμασκηνέ, τι μας λες, εμείς ξέρουμε άλλα πράγματα. Λέει όμως, αλέκαστος, καθένας, δεκτικόν είναι ποιή εαυτόν της μετοχής του Θεού. Κάνει τον εαυτόν του δεκτικόν να μετάσχει στη ζωή του Θεού που μας καλεί ο Χριστός. Έστι δε μετοχή Θεού χαρά αγαλίασης μακαριώτης. Παράδεισος. Η δε αμεθεξία, τι είναι η αμεθεξία? Όταν του πω, δεν θέλω εγώ τη μετοχή. Καλά είμαι εδώ. Έτσι δεν λέμε και λέμε τώρα, τι το θέλουμε τώρα? Πέθανε που πέθανε ο Χριστός, δεν μας καταργούσε και το θάνατο? Είναι ανάγκη να πεθάνουμε κι εμείς, να περάσουμε μέσα από εκεί και το αποθούμε και νομίζουμε νίκη? Δεν νομίζει ο πολιτισμός μας νίκη? Το ότι παρατείνουμε τη ζωή μας επιπλέον, έστω και αν την αλλοιώνουμε, την μπερδεύουμε, μεταμοσχεύσεις στις οποίες τα έχουμε πει και με τους υπευθύνους εκεί, έπρεπε πιο προσεκτικά να δούμε το όλο θέμα των μεταμοσχεύσεων, διότι δεν είμεθα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Δεν είμεθα. Επιτρέψτε μου στο εντεκάμινο αυτό, επειδή έχω αδελφό στην Αμερική και ο οποίος επιχειρεί ο καημένος να είναι της Εκκλησίας, το τι συζητήσεις ιατρικές κάναμε μαζί και του είπα ότι όλα αυτά που συζητούμε είναι
η θεολογία που μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Και μου λέει, ναι, πλήρως εγώ τα αποδέχομαι, αλλά η ιατρική επιστήμη ποτέ δεν μπορεί να τα αποδεχθεί. Μέσα. Το πώς ένα όργανο του οργανισμού μας διαμαρτύρεται με τρόπο που δεν μπορεί να το προσδιορίσει η ιατρική επιστήμη, με τέτοιες σπασμούς που δεν πιάνουν ούτε και τα μεγαλύτερα, πώς τα λένε, αναλγητικά φάρμακα. Και σου λέει, γιατί έκανες αυτή την επέμβαση, που έλεγε ο Παππούλης πολλές φορές μέσα. Λοιπόν, και όταν δείχνει το προσωπικό στοιχείο του οργανισμού του σωματικού, ο οποίος και κεκοπιακός διαμαρτύρεται και παραπονείται, έρχεται κατόπιν και δημιουργεί πρόβλημα και στον ψυχισμό του ανθρώπου μέσα. Καταλάβατε? Λοιπόν, όλα αυτά είναι κατά έναν προσωποπαγή τρόπο τακτοποιημένα μέσα μας, που δεν μπορεί με ευκολία να θεωρούμε. Βέβαια, έχουμε μία παράταση, δεν υπάρχει αμφιβολία της ζωής με ό,τι γίνεται. Θα γνωρίζετε ότι ο πρώτος που έκανε μεταμοσχεύσεις καρδιών, αυτός ο Μπάρνατ, καλά τον λέω, σταμάτησε να χειρουργεί. Ξέρετε γιατί? Διότι αντιμετώπισε το πρόβλημα αυτό. Είδε νεανικές καρδιές που έβαζε και άλλαζε ολόκληρη αυτή του ανθρώπου. Σου λέει, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και γι' αυτό σε ηλικία που βέβαια οι ξένοι, όταν βλέπουν ότι έχουμε χειρουργούς ηλικίας άνω των 65 ετών, εκπλήσονται. Δηλαδή αυτοί εγκληματούν. Εκεί είναι υποχρεωτικό. 65 ετών, τάκ, φεύγεις. Ούτε χειρουργείο, ούτε τίποτα. Πολύ πολύ μπορείς κάπως το ιατρείο σου να δώσεις τις συμβουλές σου και τα λοιπά. Καταλάβατε? Γι' αυτό λοιπόν και στην περίπτωση της βουλήσεως του ανθρώπου, από την πλευρά του Θεού ξέρει εκείνος πως τα έχει βολέψει. Αρκεί εμείς να συνταχθούμε κατά το θέλημα του Θεού και να μην τον ερμηνεύουμε εμείς, όπως διαπιστώνουμε από μία πραγματικότητα τωρινή. Λέει λοιπόν στη συνέχεια ο Δαμασκηνός, αμεθεξία εστί κόλασης. Το ότι αρνιέμαι εγώ να μετέχω, έτσι, στον Θεό, είναι κόλασης. Αλλά δεν αρνιέμαι να μετέχω στον Θεό, απαιτώ και από τον Θεό να πάψει να ασχολείται με μένα. Καταλαβαίνετε γιατί? Διότι αφού είμαι εκ του μειόντος, εις το είναι, εγώ θέλω να επιστρέψω στο μηδενισμό μου, στην ανυπαρξία μου, και να πάψει ο Θεός να ασχολείται με μένα. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει από το Θεό. Καταλάβατε? Γι' αυτό η αμαρτία δεν μπορεί να μας οδηγήσει στην ανυπαρξία. Στον παράδεισο μπορεί να μας οδηγήσει η αμαρτία, μέσα από τη συντριβή, μέσα από τη μετάνοια, την εξήτηση του ελέους. Οπότε πια το έλεος του Θεού μας καταδιώκει πάσα στα σημέρα στη ζωή σημών. Δεν εγκαταλείπει ποτέ. Εμείς έχουμε την αντίληψη ότι είδε ο Θεός μια, δυο, τρεις, άντε ρε, κάθομαι να ασχολούμαι με τούτον δω. Αυτά είναι βασικότατες αμαρτίες. Και λέει, κλείνοντας ο Δαμασκηνός, και τι εστί κόλασης, αυτό που λέγαμε τώρα, ημί του ποθουμένου στέρησης. Το ποθούμενο από μένα των αμαρτωλών είναι, όπως εγώ δεν σ' αγαπάω, να πάψεις να μ' αγαπάς. Αλλά αυτό δεν μπορεί να πει ο Θεός, α, κοίταξε παιδί μου, αφού δεν θες να σ' αγαπάω, είναι δυνατό να σταματήσει την ακτινοβολία, την προσφορά της αγάπης του ο Θεός, που λέει ο Ιάκωβος, δεν το λέει, αρνήσαστε εαυτόν ο Θεός ου δύναται, ότι ο Θεός αγάπη εστί, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Γι' αυτό και κλείνει ο Δαμασκηνός λέγοντας πράγματα, μην μου πείτε ότι τα παραδεχόμεθα εύκολα, έτσι. Λέει, ο Θεός και το διαβόλο αΐ παρέχει τα αγαθά, αλλά εκείνος ου βούλεται λαμβάνειν.
παρέχεται αγαθά. Αλλά δεν θέλει. Και οι Άγιοι, όταν προσεύχονται καταματωμένοι από τις επιθέσεις του διαβόλου, το πρώτο πρόσωπο που παρακαλούν το Θεό να το συγχωρέσει είναι ο διάβολος. Μέγας Αντώνιος, όπου την τράβηξε. Καταλάβατε. Λοιπόν, έχουμε άλλη. Ορίστε. Με τοπικό. Ναι. Μόνον όπως ο διάβολος με δέλεαρ, με ψέμα παρέσυρε την δια της Εύας του ανθρώπινο γένος, έτσι και κατά αυτόν τον τρόπον ο Κύριος μας υπέδειξε πως ο ίδιος ως σαρκωμένος Θεός Λόγος, αν επιτρέπετε εντός εισαγωγικών, εξυπάτησε τον διάβολον. Και είναι καταπληκτικά τα τροπάρια που ψάλλουμε το Μεγάλο Σάββατο το πρωί, σήμερον ο Άδης στένον βοά, διότι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι έλαβε σώμα και Θεό περιέτη, έβλεπε άνθρωπον και σου λέει αφού είναι άνθρωπος αμαρτωλός είναι, θα πεθάνει που θα πεθάνει, έλαβε σώμα και Θεό περιέτυχεν και λέει συνέφερε μη ή τον εκ παρθένου Μαρίας γεννηθέντα μη υπεδεξάμην. Οπότε με αυτό το δέλεαρ κατά κάποιο τρόπο τον εξυπάτησε, τον κορόιδεψε, για να το καταλάβουμε καλύτερα, και έτσι πραγματοποιείται κατά αυτόν τον τρόπο η θανάτωση του θανάτου. Και γι' αυτό και στο χώρο της Εκκλησίας μας ο αγώνας ο πνευματικός τον οποίον κάνουμε δεν είναι μετοπικός εναντίον των παθών, των δαιμονικών παθών, αλλά είναι ο αγώνας του ανθρώπου να ντυθεί την πανοπλία του Θεού. Προς το δύναστε στείνε προς τας μεθοδίας του διαβόλου και άπαντα κατεργασάμενοι στείνε. Τότε όταν έχεις την πανοπλία, που είναι ωραιότατα αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, περί κεφαλαία, θα ψάλλουμε και στην εκκλησία μας. Καταλάβατε. Όλα αυτά, η πίστη, η αγάπη, η ελπίδα, τα πάντα, δεν είναι κατορθώματα δικά μας. Είναι δανεικά και αγύριστα από το πρόσωπο του παρόντος Κυρίου στο χώρο το λειτουργικό της εκκλησίας. Και μας τα προσφέρει άφθονα. Αρκεί να έχουμε την αίσθηση εμείς ότι δανειζόμενοι όλα αυτά τα πράγματα είναι και η μόνη ελπίδα μας να καταστούμε άξιοι εντός εισαγωγικών της μετοχής μας εις την θεανθρώπινη και αναστημένη ζωή του Κυρίου. Θεία Ευχαριστία. Και όλα τα άλλα που λέμε είναι εκ περισσού. Καταλάβατε. Εγώ και εκείνο. Αυτό θα πει ότι έρχεσαι και συγκρίνεις τον εαυτό σου ως κτιστό δημιούργημα με τα όσα σου προσφέρει ο Χριστός. Μας καλεί εκείνος και κάνουμε κανονική μεταβολή και φεύγουμε ως ο νεανίσκος που του είπε ότι έτη εν συλλήπη. Καταλάβατε. Γι' αυτό χρειάζεται και να προσευχόμεθα όλοι για τους ποιμένας της Εκκλησίας, γι' αυτό χρειάζεται οι πνευματικοί να έχουν φωτισμόν του Αγίου Πνεύματος και να καθοδηγούν κατά αυτόν τον τρόπον τους ανθρώπους και να μην μεταβάλλουμε την εξομολόγηση σε ένα είδος, πώς να πούμε, κώδικος οδικής, ξέρω εγώ, επίγειας συμπεριφοράς. Καταλάβατε. Εκεί, αυτό θα πει μυστήριον της μετανοίας. Και επίσης η γνώμη των πατέρων είναι ότι εάν δεν επιτελείται το μυστήριον της μετανοίας ορθώς, φαίνεται από το ότι πολλοίς κόσμος που μετέχει πολλά χρόνια δια της εξομολογήσεως στη μετάνοια δεν έχει την εσωτερική βεβαιότητα αν ο Θεός τον έχει συγχωρήσει ή όχι. Και γι' αυτό υπάρχουν πολλοί και παραπονούνται οι πατέρες που πηγαίνουν στο μεδικό και ξαναλένε τα ίδια, με την έννοια ότι έχει αβεβαιότητα αυτή τη συγχωρήσεως, που για να έχω συγχώρηση πρέπει να ανοίξω την ύπαρξή μου και να έρθει να χωρέσει μέσα μου ο Χριστός. Και γι' αυτό δεν είναι νομικής φύσεως το ερώτημα και λέμε αφού εξομολογήθηκα, η άφεση των αμαρτιών που είναι στην εξομολόγηση ή την ώρα που με κοινωνεί ο ιερεύς και λέει εις άφεσήν σου αμαρτιών και η ζωήν την αιώνιον.
Νομίζω ότι κουραστήκαμε όμως. Να είστε καλά και να έχουμε καλή Σαρακοστή. Και ο Θεός είναι πάντοτε με θυμόν, αρκεί και εμείς να τον αποδεχόμεθα. Έτσι. Όπως γνωρίζουμε, με τον κύριο Γρηγοριάδη μπορεί κανείς να κάθεται εδώ με τις ώρες. Λοιπόν, πρέπει μονάχα να παρακαλούμε τον Θεό να τον δυναμώνει και να τον φωτίζει για να έρχεται εδώ να μας τα λέει τακτικά.